Γεια σας. Σήμερα θέλω να μοιραστώ μαζί σας πώς μπορούμε να τηγανίσουμε ζουμερά μπιφτέκια χωρίς ψωμί μέσα στον κιμά και χωρίς καθόλου λάδι. Γίνονται γρήγορα και πολύ εύκολα με ένα μικρό μυστικό. Στο τέλος του βίντεο θα σας δείξω επίσης και πώς εύκολα μπορούμε να ξυπαγώσουμε τον κιμά για διάφορα γεύματα. Για αυτή τη συνταγή θα χρειαστούμε μισό κιλό ανάμεικτο κιμά. Μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω, δεν πειράζει. Εγώ βάζω 2 σκελίδες σκόρδο. Αν δεν σας αρέσει, μπορείτε να το προσπεράσετε ή να ρίξετε λίγο αποξηραμένο σκόρδο. Και 150 γραμμάρια ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Ύστερα προσθέτουμε ένα κοφτό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, γλυκιά κόκκινη πάπρικα, κολίανδρο και μαύρο πιπέρι. Αν τα θέλετε πιο πικάντικα, μπορείτε να προσθέσετε και την καυτερή πάπρικα, όπως επίσης και το ψιλοκομμένο μαϊδανό για πιο ωραίο άρωμα. Και το ζυμώνουμε. Ο κιμάς θέλει υγρασία, δεν θα βάλουμε όμως νερό τώρα για να μην μας ξεχυλήσει. Το κρεμμύδι θα μαλακώσει τις ίνες στο κρέατος, όπως επίσης μαλακώνουν πολύ καλά και οι ντομάτες. Στο κανάλι έχω μια υπέροχη συνταγή, ζουμερά μπιφτέκια στο φούρνο με ντομάτες μέσα στον κιμά. Είναι τόσο νόστιμα και ζουμερά που μου ζητάνε πάντα να φτιάξω κι άλλο. Το link από το βίντεο θα αφήσω κάτω στην περιγραφή. Χτυπάμε λίγο τον κιμά για να γίνει πιο παχύρευστος. Έτσι τα μπιφτέκια θα κρατάνε καλύτερα τη φόρμα τους την ώρα του τηγανίσματος. Ο κιμάς θέλει ξεκούραση. Το σκεπάζουμε και αφήνουμε τουλάχιστον για μισή ωρίτσα μέσα στο ψυγείο, γιατί η κρύα ζύμη του κιμά πλάθεται πιο εύκολα χωρίς να κολλάει στα χέρια μας. Ετοιμάζουμε 5 μπάλες από περίπου 150 γραμμάρια. Βγαίνουν 5 μεγάλα μπιφτέκια. Αν θέλετε πιο μικρά, μπορείτε να φτιάξετε 7 μέτρια μπιφτέκια από 125 γραμμάρια. Ύστερα πατάμε τον κιμά και διαμορφώνουμε ένα μπιφτέκι στο μέγεθος περίπου 12 εκατοστά. Αν θα έχετε μόνο μοσχαρίσιο κρέας, να προσέχετε να είναι από τα πιο παχιά κομμάτια, από τα πλευρά για παράδειγμα. Θα χρειαστούμε ένα καλό τηγάνι χωρίς καπάκι. Βάζουμε το τηγάνι να κάψει πολύ καλά σε δυνατή φωτιά, χωρίς λάδι. Στη συνέχεια χαμηλώνουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και βάζουμε τα μπιφτέκια. Και τώρα το μυστικό υλικό που πρέπει να δώσει την υγρασία μέσα στα μπιφτέκια μας είναι φυσικά τα παγάκια. Πατάμε το παγάκι μέσα στο μπιφτέκι και αφήνουμε να λιώσει. Έχω μέτρια προς δυνατή φωτιά, στο 7 από το κλίμακα 9 που έχω εγώ. Ψήνουμε για 4-5 λεπτά από τη μία πλευρά μέχρι σχεδόν να λιώσει το παγάκι και άλλα 3-4 λεπτά από την άλλη πλευρά. Δεν κλείνουμε το καπάκι, αφήνουμε το νερό να εξατμιστεί. Κατεβάζουμε τα μπιφτέκια σε ένα πιάτο και πριν ρίξουμε τα επόμενα, πολύ εύκολα καθαρίζουμε το ψημένο ζουμάκι με μία πλαστική σπάτουλα ή με το χαρτί κουζίνας. Με τον ίδιο τρόπο ψήνουμε και τα υπόλοιπα μπιφτέκια, βυθίζοντας ένα παγάκι σε κάθε μπιφτέκι. Από ό,τι είδατε, είναι μια γρήγορη και εύκολη συνταγή και πάρα πολύ επιτυχημένη. Κοιτάξτε πόσο ζουμερά βγαίνουν τα μπιφτέκια, στα οποία δεν προσθέσαμε καθόλου ψωμί. Το παγάκι μας δίνει και την υγρασία μέσα στο μπιφτέκι και με το ατμό ψήνονται χωρίς να ρίξουμε καθόλου λάδι. Αν ετοιμάσαμε 1 κιλό φρέσκο κιμά για τα μπιφτέκια, με το μισό τηγανίσαμε ζουμερές μπιφτικάρες που είναι χωρίς ψωμί, τότε το υπόλοιπο φρέσκο κιμά, το τονίζω, γιατί αν είχαμε καταψυγμένο κιμά δεν κάνει να το ξαναπαγώσουμε. Μπορούμε άνετα να το βάλουμε στην κατάψυξη με την πιο λεπτή στρώση. Έτσι θα ξυπαγώνει πολύ πιο γρήγορα ο κιμάς. Και τα επόμενα γεύματα θα τα φτιάξουμε πιο γρήγορα.
ή τα μπεφτέκια θα είναι, ή γιουβαρλόσωπα, ή πελμένη θα είναι. Αν σας άρεσε αυτή η συνταγή και μάθατε κάτι παραπάνω, πατήστε like και κάντε εγγραφή στο κανάλι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.